Αυτή η ανάπτυξη δεν ακουμπάει. Ισχυρή και ουσιαστική αντιπολίτευση υποσχέθηκε από το Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΜέΡΑ25. Εμείς δεχόμαστε απόλυτα το πονάμε. Αυτό που λέει ο πολλής κόσμος της αριστεράς προοδευτικού χώρου, ότι παιδιά, πρέπει να ενωθούμε. Δεν γίνεται αυτό το σκορποχώρι πια, γιατί γι' αυτό επικρατεί ο Μητσοτάκης. Ναι, γι' αυτό έχουμε ενωτική πρωτοβουλία. Αλλά ενωτική πρωτοβουλία, όχι να βρεθούμε μια παρέα να γίνουμε υπουργοί και μετά να σας προδώσουμε πάλι. Αλλά μια ενωτική πρωτοβουλία που αυτό που λέμε να το εννοούμε και αυτό που εννοούμε να το λέμε. Και να μην πέφτουμε και σε διχασμό λογικής. Παρουσιάζοντας τους υποψηφίους από την Κρήτη και τη στόχευση του κομματός του. Είναι η μεγαλύτερη απειλή για την κοινωνία. Και σε συνδυασμό με την αυτοκαταστροφική για την ίδια την κοινωνία αποχή, συνθέτουν ένα πολύ εκρηκτικό κλίμα στην ενόψη των ευρωεκλογών. Και ζητάμε από τον κόσμο να μας ψηφίσει για να πάμε στην Ευρώπη, για να πούμε πράγματα που αφορούν την Ελλάδα αλλά και την Κρήτη. Να μιλήσουμε για τον πρωταθλησμό που έχουμε στον υπερτουρισμό, για τις φαραωνικές επενδύσεις στις ανεμογεννήτριες. Η ενωτική πρωτοβουλία ΜέΡΑ25 Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά δίνει έμφαση στα μεγάλα προβλήματα της χώρας αλλά και απαντήσεις, όπως επεσήμανε ο Γιάννης Βαρουφάκης. Αλλά και οι υποψήφοι που πλαισιώνουν το ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος. Θέλει να απαντήσει στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί τόσο τα παλιότερα, όσο και αυτά του 15 του Αυγούστου του 2015 με την ψήφιση του Τρίτου Μνημονίου του Νεοφιλελευθερισμού και με τα σημερινά προβλήματα που κινδυνεύουμε να είμαστε η τελευταία, η 27η χώρα από τις 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως τόνισαν οι υποψήφοι του κόμματος, υπάρχουν εφικτές απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα της χώρας, αρκεί ο κόσμος να εμπιστευτεί την πρόταση του ΜέΡΑ25 και ευρύτερα των αριστερών προοδευτικών δυνάμεων της Ευρώπης. Να πάρουμε θέση για την δημοκρατία, να πάρουμε θέση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να πάρουμε θέση για τη δημόσια υγεία, για τη δημόσια παιδεία και το πιο βασικό για την ειρήνη. Για την ειρήνη να την απερασπιστούμε με κάθε δυνατό τρόπο. Ζητάμε οι εργαζόμενοι να έχουν αξιοπρεπείς μισθούς και είμαστε εδώ με το ΜέΡΑ25 Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά. Ζητάμε τον ψήφο του κόσμου.